Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Η καθημερινότητά μου είναι ίδια με όλων των ανθρώπων της πόλης. Μια σκέψη που τριγυρνά χρόνια στο μυαλό μου γίνεται πράξη. Ετοιμάζω βαλίτσες και φεύγω. Παίρνω τα βουνά. Πρώτη στάση στις ορεινές διαδρομές μου, το υψηλότερο και πιο τραγουδισμένο βουνό της Ελλάδας, Όλυμπος. Αισθάνομαι ανακούφιση. Αφήνω την Αθήνα πίσω μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω ανθρώπους που ζουν μια άλλη, εντελώς διαφορετική ζωή από εμένα. Να γνωρίσω τους τόπους που μεγάλωσαν, τις διαδρομές που κάνουν, την ιστορία τους. Να αγαπήσω μαζί τους τη φύση και όλα αυτά που τους προσφέρει. Να γνωρίσω και να αγαπήσω την Ελλάδα. Το ταξίδι είναι μεγάλο. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Φτάνοντας στην Ελασσόνα, ξέρω ότι μία ανάσα με χωρίζει από το κατόφλι των θεών. Όσο πλησιάζω, η πρώτη εικόνα του Ολύμπου είναι επιβλητική. Καταλαβαίνω γιατί οι αρχαίοι το αφιέρωσαν στους 12 θεούς τους. Φαντάζομαι τα παλάτια τους χωμένα μέσα στα απόκριμνα φαράγγια, τις συναντήσεις τους στο Πάνθεον, τις αψιμαχίες τους. Στη δυτική πλευρά του Ολύμπου και στην πλαγιά του όρους Τίταρος συναντώ το Λιβάδι, ένα ορεινό, βλάχικο χωριό. Μπαίνοντας, παρατηρώ τους κατοίκους. Βλέπω παππούδες και μικρά παιδιά. Παρόλο που εδώ η ρυθμή είναι πιο αργή από ό,τι έχω συνηθίσει, η καρδιά του χωριού χτυπά δυνατά. Βρισκόμαστε στο όμορφο Λιβάδι, σε ένα καθαρά βλάχικο χωριό, σε υψόμετρο 1200 μέτρων, ακριβώς απέναντι από τον Όλυμπο, στο όρος Τίταρος. Ένα χωριό που αριθμεί 2.250 κατοίκους ύστερα από την τελευταία απογραφή του 2011. Οι κάτοικοι διατηρούν ζωντανή την ιστορία του τόπου. Σε περίεπτη θέση στέκει το άγαλμα του Γεωργάκη Ολύμπιου, ήρωα της Επανάστασης του 21. Ατρόμητος πολεμιστής, ο Ολύμπιος γεννήθηκε και πήγε σχολείο εδώ. Υπήρξε συνταγματάρχης του Ρωσικού Στόλου και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Για να τιμήσουν τον ήρωά τους, οι Λιβαδιώτες διατηρούν μέρος του σπιτιού όπου γεννήθηκε. Λειτουργεί σαν μουσείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αφιέρωσε τη ζωή του στην πατρίδα. Όταν οι Τούρκοι πολιορκούσαν τη μονή όπου βρισκόταν με τους άνδρες του και του ζήτησαν να παραδοθεί, ο αρχιστράτηγος Ολύμπιος είπε: «Εγώ θα καώ. Όστις θέλει να φύγει, ας απομακρυνθεί». Και τίναξε στον αέρα την πυρηνταποθήκη αντί να τον πιάσει ο εχθρός. Η νύχτα πέφτει και ανηφορίζω στις Μπιστηριές. Είναι βράχη στα 1400 μέτρα ύψος με πανοραμική θέα. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει ο αιωνόβιος πλάτανος. Όταν είσαι κάτω στον πλάτανο και μιλήσεις δυνατά, ακούγεσαι μέχρι πάνω. Εδώ θα συναντήσεις τον πλανόδιο μανάβη, τον ψαρά. Η μυρωδιά του παραδοσιακού καφέ είναι παντού.
πλάτανο στο χωριό του Λιβαδιού έχει περίπου 247 χρόνια. Με αυτό το πλατάνο μας κρατάει, έρχονται οι τουρίστες, το καθαρό αέρα, την καθαριότητα. Το νερό το καλό, το φωνή που έρχεται από 2000 πάνω στο βουνό. Είμαστε ευχαριστημένοι. Οι δεσμοί μεταξύ των κατοίκων σε χωριά όπως το Λιβάδι είναι εξαιρετικά στενοί, σχεδόν οικογενειακοί, λόγω της φιλοσοφίας τους, αλλά και λόγω των δυσκολιών του τόπου. Ως ορεινό χωριό, εκ των πραγμάτων είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον και το τηρούμε με ευλάβεια από παλιά μέχρι και σήμερα. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που κρατάνε τους κατοίκους δεμένους. Είναι και η αγάπη τους για την ιστορία του χωριού και η παράδοσή τους. Διατηρούν βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια. Η πιο παλιά, η Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων, χρονολογείται από το 1760. Τιμούν τη γυναίκα με ένα άγαλμα μιας βλάχας που γνέφει. Ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες βγάζουν από τα μπαούλα ρόκες και αδράχτια και υφαίνουν φορώντας τις βλάχικες φορεσιές τους. Χρησιμοποιούν παραδοσιακούς τρόπους μαγειρέματος με τα δικά τους αγνά υλικά. Παράγουν μόνοι τους τα αυγά, το γάλα, το τυρί τους. Και όλα είναι η κληρονομιά της νεότερης γενιάς που θα μεγαλώσει και θα δημιουργήσει στον τόπο της. Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Ο καιρός γλύκανε. Βγαίνω από το χωριό και ξεκινάω να ανηφορίζω. Οι εικόνες είναι σαν από ταινία, αλλά για τους Λιβαδιώτες είναι η καθημερινότητά τους. Η ομορφιά του Ολύμπου είναι απαράμιλη. Ο ιδανικός τρόπος να τη ζήσεις από κοντά είναι η πεζοπορία και η βόλτα με το ποδήλατο στα μοναδικά του μονοπάτια. Ο χρόνος εδώ κυλά διαφορετικά. Όσο ανοίγει ο καιρός, τα χιόνια που λιώνουν γεμίζουν το βουνό με ποτάμια και ριάκια. Για αυτούς που τους αρέσει το περιπετειώδες ή το χαλαρό off-road, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Το βουνό φιλοξενεί πάνω από 1700 είδη φυτών, 32 είδη θηλαστικών και 108 είδη πουλιών.
ζώα είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων της φύσης. Πριν ακόμη ξημερώσει, αρχίζουν τις εργασίες. Πρέπει να καθαρίσουν, να αρμέξουν, να φροντίσουν τα ζώα τους όπως φροντίζουν τα παιδιά τους. Άλλωστε για αυτούς είναι και αυτά παιδιά τους. Είναι επίπονη, αλλά το αποτέλεσμα τους επιβραβεύει καθημερινά. Ο κύριος Χαράλαμπος ασχολείται με τα γελάδια. Εδώ είναι ο τόπος μας, εδώ είναι η ζωή μας. Έμαθε τη δουλειά από τον πατέρα του και με τη σειρά του τη δίδαξε στα παιδιά του. Έχω 5 κόρες. Έχω και τα γόνια μου και αυτά έχουν εδώ τώρα ο Πιστερικάς και αυτός σιγά σιγά ξεδικεύει το να είναι μαζί με εμάς. Πρέπει να στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς. Αυτοί επιβιώνουν χάρη σε εμάς και εμείς ζούμε χάρη στην προσπάθειά τους. Αυτά τα ζώα είναι η οικογένειά μας. Αυτά μεγαλώσαμε, σε αυτά στηριζόμαστε και από αυτά ζούμε. Αυτά τα είχε ο πατέρας μου, τώρα τα έχω εγώ, μετά θα τα έχουν τα παιδιά μου, μετά τα γόνια μου. Οι γυναίκες στον Όλυμπο είναι εργατικές, χαμογελαστές και φυσικά εξαιρετικές μαγείρισες. Είμαι μία από τις 8 κυρίες του Γυναικείου Συνδεσμού Λιβαδίου. Ιδρύθηκε το 2002 από 8 κυρίες, είμαστε όλες βλάχες όπως και όλο το χωριό. Διατηρούμε εστιατόριο και εκθετήριο. Στο εστιατόριο σερβίρουμε και μαγειρεύουμε φαγητά παραδοσιακά. Με ντόπια κρέατα όπως το κοκκινιστό ζυγούρι, αρνάκι ψητό, κεμπάπ στη γάστρα, λαχαντολμάδες, τα γιαπράκια που λέμε εμείς στο λιβάδι, τυριά ντόπια, σαλάτες. Όλα είναι με υλικά της περιοχής. Στο εξιτήριό μας θα βρείτε γλυκό τραχανά, ξινό τραχανά, χυλοπίτες, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες. Φτιάχνουμε πίτες πολλές. Με δικό μας φύλλο που ανοίγουμε, όλες μαζί. Μία από αυτή είναι που θα κάνουμε και την τυρόπιτα και θα τη δείτε. Στην τυρόπιτά μας βάζουμε 1,5 ποτήρι νερό, λίγο λαδάκι, ξύδι και αλάτι και φυσικά το αλεύρι, ώσπου να γίνει μια καλή ζύμη. Εδώ δεν χρησιμοποιούν μίξερ. Ανακατεύουν τη ζύμη με το χέρι για να τη νιώθουν. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Εμείς χτυπάμε τα αυγά. 5 αυγά. Φέτα. Και ελαιόλαδο το βάζουμε, μία κούπα 200 γραμμάρια περίπου. Μέχρι και τα αυγά εδώ είναι διαφορετικά από τις πόλεις. Έχουν άλλο χρώμα. Παραδοσιακή τυρόπιτα με αγνά υλικά, φρέσκα αυγά, εξαιρετικής ποιότητας φέτα και παρθένο ελαιόλαδο. Thank you.
Βλέπω τις κυρίες να ανοίγουν το φύλλο και το κάνουν να φαίνεται το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου, σαν να το κάνουν από την κούνια τους. Αφού αλείψουμε το καμψί με βούτυρο, ρίχνουμε τα πρώτα φύλλα και ραντίζουμε με τη γέμιση. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε τρεις φορές. Στο τέλος αλείφουμε καλά τα φύλλα με βούτυρο, ρίχνουμε και λίγο νεράκι για να μην ξεραθεί το φύλλο και την ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μία ώρα στο φούρνο μας. Τώρα θα σας μιλήσουμε για μία παραδοσιακή συνταγή, τον τραχανά μας, τη βλάχικη συνταγή. Όταν ήμασταν μικρές το τρώγαμε κάθε πρωί για πρωινό και μετά πηγαίναμε στο σχολείο. Η συνταγή είναι 2 κιλά νερό, 1,5 κούπα τραχανά, λίγο λατάκι, ένα κουτάλι βούτυρο φρέσκο. Ο τραχανάς είναι ένα πιάτο που αποτελεί μέρος της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας και τον απολαμβάνουμε ακόμα και σήμερα. Στις αρχές καλοκαιριού, οι νοικοκυρές δένουν τα μαλλιά τους με μαντίλια και απλώνουν τον τραχανά σε άσπρα σεντόνια για να προλάβουν τον επόμενο χειμώνα. Το βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μία ώρα και το σερβίρουμε ύστερα με τυρί φέτα και είναι απόλαυση. Η μυρωδιά από το φρέσκο βούτυρο μου έχει σπάσει τη μύτη. Σίγουρα δεν έχω ξαναφάει τέτοια τυρόπιτα. Άνθρωποι και θεοί στον Όλυμπο είναι από το ίδιο υλικό φτιαγμένοι. Αγέροχοι και υπερήφανοι. Ο Όλυμπος, βουνό μου ξακουσμένο, αθάνατο βουνό, χιονιστεφανωμένο φιλί στον ουρανό. Χαρά στείλε με διά σου, αθάνατο βουνό, χαρά στα αναστεμά σου. Το ωραίο και τρανό, στα σπλάχνα σου σβογγούνε οι άνεμοι βαριά και όλα αντιλαλούνε στη λύσα του βοριά. Μα εσύ ούτε τρομάζεις αθάνατο βουνό κι όλο ψηλά κοιτάζεις ψηλά στον ουρανό. Στα σπλάχνα σου αγρίμια και αγρίμια και θεριά ζούνε με λευτεριά και έχουν κρυφή φωλιά. Τελικά, ο Όλυμπος δεν είναι μόνο το βουνό, οι θεοί, τα ζώα, τα αγαθά της γης. Ο Όλυμπος είναι οι άνθρωποι που ζουν εδώ και φροντίζουν για όλους εμάς όπου κι αν ζούμε.